πρόταση μορφής που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είχε ακολουθεί ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Μετά τους δύο πρώτους ομιλητές από το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένας κύκλος κατά προτεραιότητα 8 βουλευτών. Ωραία. Που μπορούσαν και εκθέσανε συνοδικά τις απόψεις δεν του έχω, κόμματος. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν να ακολουθήσουμε όλα αυτή τη διαδικασία τουλάχιστον δεν κατά προτεραιότητα. Δεν νομίζω πως υπάρχει αντίρρηση από αυτό. Εισηγητές. Δεν υπάρχει αντίρρηση από αυτό. Θέλω να αναφερθώ στα υπόλοιπα, στις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει άπλα στην συζήτηση αυτή και έτσι πρέπει να γίνει. Το οικείο άρθρο του κανονισμού λέει για συζήτηση μέχρι 3 μέρες. Άρα δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε νομίζω διάσταση απόψεων από αυτού για το κατά πόσον μπορεί να κρατηθεί αυτή η συζήτηση. Ως προς τις ώρες που θα μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να ήταν και μέχρι 1 ή 2 η ώρα το βράδυ και σήμερα και αύριο. Δεν υπάρχει θέμα, ξέρετε. Δεν θα οριστούν οι ώρες που συζητάει η Βουλή από το πώς κάθε κόμμα ενδεχομένως έχει τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε άνετα που μπορούμε να πάμε να εξαντληθούν όλοι οι ομιλητές σε ωράρια τα οποία η ίδια η Βουλή δια της πλειοψηφίας θα αποφασίσει. Δεν θα αποκλειστεί κανείς. Πλην όμως, εγώ είπα κάτι και το είπα με καλή διάθεση. Βλέπω ότι ήσασταν προετοιμασμένοι εδώ για να σηκωθεί το θέμα και θα το σηκώσω και εγώ μέσα στην αίθουσα, διότι στη διάσκεψη των Προέδρων διαφορετικά μίλησα. Σας είπα ότι είχα συνεννοηθεί με την κυβέρνηση, αντί τους 35 βουλευτές ή αναπληρωτές ή υφυπουργούς που συνήθως κατά μέσο όρο σε όλες αυτές τις συζητήσεις που αναφερθήκατε είχαν πάρει το λόγο, είτε από πλευράς αυτής της κυβέρνησης, ενώ στις προγραμματικές δηλώσεις, είτε από πλευράς της παρελθούσας κυβέρνησης, να είναι 12, 13, 15 υπουργοί μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης οικονομίας της συζήτησης. Το τελευταίο το οποίο δέχομαι και επίσης υπήρχε και πολύ καλή διάθεση και το χρόνο με εγώ προσωπικά εκ μέρους μου σε αυτή την πρόταση, διότι αρκετοί συνάδελφοι από όλα τα κόμματα και βεβαίως δεν θα πω κανένα όνομα, μου συνέστησαν επειδή είναι Σάββατο το απόγευμα να μπορούν να πάνε ή με αεροπλάνα ή με οτιδήποτε να μπορούν να πάνε στις περιφέρειές τους. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Μην είστε τόσο, ας πούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, είναι διαδικαστικό ζήτημα που συζητάμε, μην είστε τόσο απόλυτοι. Εντάξει. Το τελευταίο το οποίο φοβάται αυτή η κυβέρνηση και αυτή η έδρα είναι τις μαζικές κινητοποιήσεις. Και διότι, ξέρετε κάτι, διότι υπάρχει ένα προτέρημα. Υπάρχει ένα πρόκριμα, υπάρχει μία παράδοση και υπάρχει μία διαδρομή. Διότι έχουμε συμμετάσχει επί πολλά χρόνια και δεν τις έχουμε δει ούτε πίσω από τζάμια, ούτε ας πούμε απ' έξω. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, οι αιτιάσεις, παρακαλώ κύριε Μιχαλολιάκο, σας άκουσα με προσοχή, οι αιτιάσεις που αφορούν σε μαζικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο με ομιλητή τον κύριο Πατούλη, αύριο θα γίνει, την Παρασκευή. Εγώ δεν ήξερα καν για το Σάββατο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αν συγκαλεί κάποιο κόμμα για το Σάββατο. Δεν ήξερα. Γι' αυτό σας λέω, ήταν εντελώς καλοπροαίρετη η πρόταση. Αύριο λοιπόν θα γίνει μια διαδήλωση, καλούνε, θα συνεχιστεί και το Σάββατο. Δεν το γνωρίζω καν, θα συνεχιστεί και το Σάββατο. Και γίνονται πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν έχει καμία σχέση η πρόταση την οποία κάνουμε με τις διαδηλώσεις. Πλην όμως, θέλουν από κάποιες πλευρές να στηθεί μια τέτοια επικοινωνιακή αντιπαράθεση. Δεν είναι τυχαίο πως εκπρόσωπος του κόμματός σας, είμαι ευθύς κύριε Πρόεδρε, πήγε στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μία ώρα πριν τη διάσκεψη των Προέδρων, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, για να καταγγείλει αυτό το πράγμα. Ότι ξέρουν ότι ο Πρόεδρος της Βουλής. Ότι ο Πρόεδρος της Βουλής σκέφτεται για μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι, διότι φοβούνται, αν είναι δυνατόν, τις διαδηλώσεις. Θα παρακαλούσα λοιπόν να ξεκινήσει η διαδικασία, η ίδια η αίθουσα θα δώσει το τράτο, θα ξέρουμε και αύριο το μεσημέρι πώς πηγαίνει η διαδικασία, πόσοι θα πάνε. Βεβαίως,
εάν δεν υπάρχει καμία αυτοσυγκράτηση από καμία πλευρά, ενώ ως προς το πλήθος των ανθρώπων, ας πούμε, των συναδέλφων που θα μιλήσουν. Δεν μπορώ κι εγώ να εγγυηθώ, ότι θα υπάρχει ήδη αυτοσυγκράτηση, όπως θα θεωρούσα ότι έπρεπε να υπάρχει, από πλευράς κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει μία καθολική συζήτηση, κύριε Κεδίκογλου, δεν εννοώ αυτό, με συγχωρείτε. Εννοώ ότι κάθε κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί σε συνεννόηση για έναν, όχι περιορισμένο, για ένα ευρύ αριθμό βουλευτών της, να υπάρξει μία συνεννόηση για την παρέμβαση σε αυτά τα ζητήματα. Περί αυτού πρόκειται, τίποτα άλλο. Δεν το θέλετε. Θα ξεκινήσουμε όπως θα ξεκινήσουμε, έτσι, με τη διαδικασία που είπαμε, έτσι, και θα προχωρήσουμε. Δεν πρόκειται κανείς να περιορίσει κανέναν. Εδώ θα είμαστε. Η διαδικασία για τα ωράρια θα πρέπει να είναι αυστηρή, ενώ για τους όρους που θα μιλάνε οι συνάδελφοι. Θα πάμε σήμερα μέχρι τη 1 η ώρα το βράδυ, για να δούμε πόσο και ποιοι θα εξαντληθούν στη συζήτηση, και θα προχωρήσουμε και αύριο άνετα από τις 9.30 το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Κύριε Χατζηδάκη, όσο για τις πλατείες, τα χείρ και τα λοιπά που άκουσα προηγούμενα, ελάτε το. Πρόεδρε, εκεί γίνανε ματηρά επεισόδια, αλλάξα καθεστώτα κτλ. Μην επανέρχεστε. Το εσείς είναι σχετικό, ξέρετε που αναφέρεστε. Λοιπόν. Πρόκειται, υπενθυμίζω, για πρόταση δυσπιστίας, για άσκηση δικαιώματος αντιπολιτεύσεως. Η κυβέρνηση δικαιούται να σέβεται ή να μη σέβεται τον εαυτό της. Δεν δικαιούται να μη σέβεται την αντιπολίτευση και τη Βουλή. Οι βουλευτές πρέπει να έχουν όλη την άνεση χρόνου να τοποθετηθούν. Υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχει ο κανονισμός της Βουλής, υπάρχει το κοινοβουλευτικό έθιμο, η κοινοβουλευτική παράδοση. Πάντοτε η συζήτηση σε αυτή τη Βουλή από τη μεταπολίτευση και μετά για πρόταση δυσπιστίας διαρκούσε 3 μέρες και τελείωνε τα μεσάνυχτα της τελευταίας μέρας. Έτσι έγινε όταν καταθέτατε εσείς προτάσεις δυσπιστίας. Ζητάμε να εφαρμοστεί για τη δική μας πρόταση δυσπιστίας ακριβώς αυτό που εφαρμόστηκε για τη δική σας πρόταση δυσπιστίας. Είναι υπερβολικό, κύριε Πρόεδρε. Είναι άδικο. Είναι ακραίο. Και κάτι για την κυβέρνηση. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αυτή την αμηχανία, αυτό το φόβο, αυτή την τάση περιορισμού του χρόνου των ομιλιών. Άκουσα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως να λέει ότι είναι περήφανος για την οικονομική του πολιτική. Να λέει ότι είναι περήφανος για τη συμφωνία που έκανε με τα Σκόπια. Αφού είστε περήφανοι, δώστε στους εαυτούς σας έστω το χρόνο να διαφημίσετε την πολιτική σας. Αλλά προφανώς δεν πιστεύετε ούτε μόνοι σας αυτά τα οποία λέτε. Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη του λαού, αλλά έχετε χάσει και την εμπιστοσύνη των εαυτών σας, προφανώς. Άλλα λέτε και άλλα εννοείτε. Αναφέρομαι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ωραία. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ελπίζω, ξαναλέω, να τηρηθεί για τη Νέα Δημοκρατία αυτό που τηρήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία όταν είχε την πλειοψηφία στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Πολύ καλά. Κύριε Σταθάκη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το προβλεπόμενο έως 3 μέρες, εφόσον συνεδριάζουμε σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή έως το Σάββατο το βράδυ, καλύπτεται, και νομίζω ότι κάθε συνάδελφος που θα θέλει να μιλήσει και να τοποθετηθεί επί της ουσίας θα έχει να πει κάτι. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποιες φωνές... Όχι, μέχρι το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι μια χαρά. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά, τα οποία είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, ο σεβόμενος τους θεσμούς ας εγκαλέσει πρώτος τους συναδέλφους τους, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βορύδη, οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα και να δώσουν άλλες αρμοδιότητες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, κύριε Λοβέρδο, δεν έχει κανένα νόημα. Θα προχωρήσουμε όπως είπαμε. Τα ίδια λέτε έτσι τ' αλλιώς. Θα προχωρήσουμε όπως είπαμε. Όπως είπατε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θέλετε το λόγο, τι να κάνουμε. Ελάτε, πάρτε τον. Κύριε Πρόεδρε, εμείς με τρόπο πάρα πολύ ήπιο καταθέσαμε μια πρόταση.
Ζητάω το λόγο τώρα και σας ευχαριστώ που μου το δώσατε για κάτι που είπατε εσείς, το οποίο το θεωρώ έξω από τον κύκλο των δικών σας αρμοδιοτήτων και της ευπρέπειας με την οποία ασκείτε τα καθήκοντά σας. Είναι δυνατόν να λέτε ότι αφού το προτείνει η αντιπολίτευση αυτό τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης θα εξαπολύσετε υπουργούς και υφυπουργούς, θα τους βάλετε στη συζήτηση. Τι είστε εσείς? Εσείς δεν είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Είστε ο πρόεδρος της Βουλής. Η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που νομίζει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεκινήσουμε έτσι. Να το σταματήσουμε εδώ, να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία και να προχωρήσουμε. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, επειδή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε και με συγχωρείτε πολύ, κύριε Λοβέρδο, ενώ οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας καταλάβανε κανονικά, σας είπα πως η πρόταση αυτή είχε μέσα της και το στοιχείο του να μην, διότι ακούστηκε και στη διάσκεψη των Προέδρων ότι συνήθως σε τέτοιες συζητήσεις μιλάνε πάρα πολλοί υπουργοί και δεν μιλάνε οι βουλευτές, είχε μέσα της το στοιχείο μιας αυτοσυγκράτησης και από πλευράς παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Περί αυτού πρόκειται. Μετά από συνεννόηση, σας επαναλαμβάνω, μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση, τα είπα αυτά στη διάσκεψη των Προέδρων, ήσασταν πριν από λίγο. Είναι προφανές πως ανάλογα με την οικονομία της όλης συζήτησης, κάθε πολιτική δύναμη και η κυβέρνηση θα ασκήσει τα καθήκοντά της στο πλαίσιο των ωραρίων τα οποία θα υπάρξουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επ' αυτού πρόκειται. Προφανώς αποσύρεται. Τι δεν αποσύρεται, εγώ θα την αποσύρω? Τι είναι δηλαδή? Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εσείς τι έχετε να πείτε? Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς έγινε η προηγούμενη. Είμαστε νέοι στο Κοινοβούλιο σαν ένας κεντρών. Δεν ξέρω η αντίστοιχη πρόταση πώς είχε τη διάρκεια. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε αυτό που είπε και ο κ. Καθανασόπουλος, να έχουν τον εύλογο χρόνο τα 15 λεπτά οι εισηγητές, σε εισαγωγικά, να κάτσουν, να συζητήσουν, να παραθέσουν τις προτάσεις και τις θέσεις του κόμματος. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσουν όλοι, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ στη Βουλή για το πόσο και ποιο θα είναι το χρονικό όριο που θα δουλέψουν, γιατί θα υπενθυμίσω ότι από τις 9 η ώρα το πρωί είναι κάποιοι υπάλληλοι εδώ και δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε μέχρι τη 1, 2 ή 3 η ώρα τη νύχτα, γιατί υπάρχει και άλλος κίνδυνος μετά. Γιατί φωνάζετε, κύριε? Τι κακό είπα? Δεν θέλετε δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ να έχουν ένα φυσιολογικό ωράριο που οδηγούν και να πηγαίνουν στο σπίτι τους με ασφάλεια? Και θα έρθουν οι ίδιοι άνθρωποι 9.30 ώρα το πρωί? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ το λέω σαν άνθρωπος ο οποίος έχω δεχτεί παράπονα. Πολύ καλά. Και το λέω επειδή αναφέρεται για 1 και 2 η ώρα τη νύχτα. Εδώ να είμαστε, αλλά να δούμε και με τους ανθρώπους. Φυσιολογικό αυτό. Εάν είναι σε θέση. Εάν είναι σε θέση. Εκεί θα πάμε και θα πάμε εκεί με ομιλητές οι οποίοι θα μιλήσουν. Και δεν μιλήσανε και προχθές. Και δεν μιλήσανε και χθες. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε νέο ανατολικό ή νέο μακεδονικό ζήτημα. Και νομίζω δεν τιμά τη Βουλή. Ο κύριος Ξηδάκης προηγουμένως, ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας, εγώ πιστεύω, δημοκρατική ευαισθησία, σας είπε, ας δώσουμε το χρόνο στους συναδέλφους και ας προχωρήσουμε μέχρι το απόγευμα. Κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε, θα γραφτούν συνάδελφοι. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλη η ελληνική κοινωνία έχει στραμμένα τα βλέμματά της εδώ. Οι συνάδελφοι θα γραφτούν, πρέπει να έχουν όλη την άνεση χρόνου να μιλήσουν. Τι πειράζει δηλαδή το Σάββατο το βράδυ να γίνει κανονικά η συνεδρίαση όπως γινόταν από το 1974 και μετά? Προτείνει ο κύριος Ξηδάκης ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας. Κύριε Πρόεδρε, δεν μας έχετε συνηθίσει να μην δείχνετε ευαισθησία απέναντι στο σώμα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα μεταξύ μας. Ας κλείσει εδώ η συζήτηση. Είναι παραπάνω από εύλογη η αξίωση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε, μπορεί να είναι και μια πρώτη επιτυχία σας σε αυτή τη συζήτηση, αν αποδεχθώ τώρα το να πάμε μέχρι Σάββατο, ας πούμε, το βράδυ, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα όμως θα πάμε μέχρι τη 1.30. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ τον πρώτο εισηγητή. Ναι, είναι ο κύριος... Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Συμφωνεί το σώμα με τη συνολική πρόταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ότι θα πάμε με άπλα μέχρι και το Σάββατο? Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Έτσι.
Εφόσον βέβαια έχει τελειώσει πιο νωρίς, μπορούμε να διακόψουμε μερικές ώρες και να ξανάρθουμε το Σάββατο βράδυ. Δεν εννοείται αυτό. Έτσι, λοιπόν, άντεμπρο. Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά να έρθει για 15 λεπτά. Ή τον κύριο Κώστα Τσιάρα πρώτα.